Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για όλους μας. Είναι δύσκολες οι στιγμές και για τον Περιφερειακό Διευθυντή αλλά και για τους διευθυντές εκπαίδευσης. Οι πιστώσεις είναι πολύ περιορισμένες. Και βέβαια υπάρχει τεράστια δυσκολία στο να μπορέσουμε να καλύψουμε τα κενά, κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αυτές τις μέρες. Αυτό που ξέρω και έχω ενημερωθεί είναι ότι σήμερα υπάρχει μια έκτακτη σύσκεψη σήμερα το πρωί στο Υπουργείο Παιδείας. Και ένα από τα θέματα που θα συζητήσουν είναι και τα κενά που υπάρχουν στην Κρήτη, γιατί παραμένουν σε μεγάλο αριθμό, θα έλεγα, κυρίως σε δασκάλους και νηπιαγωγούς. Και ελπίζω να έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα τις επόμενες 2-3-4 μέρες για να μπορέσω να πω και εγώ ότι έχω πιστώσει στα χέρια μου για να μπορέσω να καλύψω τα κενά στα σχολεία. Πέρυσι βέβαια και πρόπερσι δεν ήταν η δημοσιονομική πολιτική, σχηματικά το λέω κύριε Κλινάκη, και το καταλαβαίνετε, αλλά προβλήματα σε ό,τι είχε να κάνει με την κάλυψη των κενών υπήρχαν. Φέτος που έχουμε την δημοσιονομική πολιτική μπροστά μας ή τέλος πάντων βρισκόμαστε εντός αυτής, φαίνεται ότι έτσι θα συνεχίσουμε και έτσι από εδώ και στο εξής θα είναι τα πράγματα. Μεγάλα τμήματα, πολλοί μαθητές, ένας δάσκαλος, έβλεπα το ρεπορτάζ της συναδέλφου χθες στην Κρήτη TV με την Έμπαρο, μία δασκάλα, 26 μαθητές όλων των τάξεων του δημοτικού, δηλαδή μόνο σύστημα παιδείας που δεν είναι αυτό. Είναι και αυτό το σχολείο. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουν όλοι είναι ότι δεν καθορίζω εγώ τις εξελίξεις στο κομμάτι που αφορά τις πιστώσεις. Ως Περιφερειακή Διεύθυνση εμείς στέλνουμε κάθε εβδομάδα τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία. Κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια. Είμαστε σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο, θα έλεγα, όσον αφορά τα κενά στη δευτεροβάθμια. Έχουμε κάποια προβλήματα με τα ΕΠΑΛ αυτή τη στιγμή και περιμένουμε εντολή από το Υπουργείο για να ξεκινήσουμε να παίρνουμε και αναπληρωτές. Και όσον αφορά όμως τα γενικά γυμνάσια και λύκεια, εκεί νομίζω ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Είμαστε σε μια διαδικασία δεύτερης φάσης μετάταξης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για να πάνε στην πρωτοβάθμια και να καλύψουν ανάγκες των ολοήμερων σχολείων. Και μιλάω για γυμναστές πληροφορικής και ξενόγλωσσους. Πήραμε 50 δασκάλους την προηγούμενη Παρασκευή μόνο για ολοήμερα, επομένως και αυτοί έχουν μοιραστεί στα σχολεία, έχουν τοποθετήσει στα σχολεία τις προηγούμενες ημέρες. Πήραμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό δασκάλων και νηπιαγωγών για τα ειδικά σχολεία και σήμερα ξεκινάμε διαδικασία πρόσληψης του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για να στελεχώσουμε και τα ειδικά σχολεία που έχουν σοβαρό πρόβλημα. Αλλά σας είπα, κυρίως επικεντρώνεται στο κομμάτι που λέτε και εσείς των δασκάλων και των νηπιαγωγών. Ελπίζω τις επόμενες ημέρες να μπορέσω να πάρω πιστώσεις από το Υπουργείο Παιδείας και να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτά που μας απασχολούν. Μάλιστα. Είναι σοβαρά, έχουμε σχολεία κλειστά που θα πρέπει να ανοίξουν. Έχουμε το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας που είναι ανεπίτρεπτο αυτή τη στιγμή να συνεχίζει να υπολειτουργεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Είχα και μια παράσταση διαμαρτυρία χθες στο γραφείο μου εδώ πέρα. Δικαιολογημένα η αγωνία και η ένταση και η πίεση των γονιών. Δεν δικαιολογείται κάτι τέτοιο να υπάρχει. Αλλά σας είπα, φέτο, κυρία Δουλγεράκη, ξεκινήσαμε τη σχολική χρονιά με 2.000 πιστώσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό, όταν πέρυσι ήταν 12.000. Και όλο το υπόλοιπο πλαίσιο που αφορά τη στελέχωση των σχολείων το εντάξαμε στο ΕΣΠΑ. Όλα αυτά που σας λέω πριν για τους δασκάλους ειδικής αγωγής, νηπιαγωγούς, εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας ειδικής αγωγής, παράλληλη στήριξη, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, είναι όλοι μέσα από το ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Ερώτημα από το σχολείο στην περιοχή Κοκκίνη. Στο δημοτικό σχολείο δεν υπάρχει ξενόγλωσσος δάσκαλος για τα παιδιά της τρίτης τάξης του δημοτικού. Απλά το αναφέρουν οι άνθρωποι οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μας. Ξενόγλωσσους στην πρωτοβάθμια και τις τοποθετήσουμε στα σχολεία. Και βέβαια θα πάρουμε και αναπληρωτές γιατί δεν φτάνουν οι ξενόγλωσσοι να καλύψουν τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας. Μάλιστα. Κύριε Κλινάκη, τα Χριστούγεννα θα είναι καλυμμένα τα κενά? Εντάξει, αυτό είναι πολύ απεσιόδοξο για μένα. Δεν είναι κάτι το οποίο με καλύπτει και με ικανοποιεί. Εμείς θα φροντίσουμε το επόμενο δεκαμεθήμερο, δηλαδή να έχουν ολοκληρώσει. Δεν πάει πλέον άλλο. Το επόμενο? Ελπίζω το επόμενο δεκαμεθήμερο να έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, να μπορούμε και εμείς από εκεί πέρα να κινηθούμε καλύτερα. Δεν μπορώ να σας πω περισσότερα πράγματα, είμαι και εγώ σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ενδεικτικά, θα κρατήσω αυτό που λέτε. Σήμερα υπάρχει έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας. Μεταξύ των θεμάτων που θα τεθούν θα είναι και τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία της Κρήτης. Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά κυρίως πρωτοβάθμια. Μάλιστα. Κύριε Κλινάκη, δείτε επίσης. Δεν γίνεται πλέον άλλο. Δεν μπορώ να διαχειριστώ πλέον εγώ την κατάσταση έτσι. Δείτε επίσης ένα άλλο θέμα.
έχει να κάνει με τα χαρτιά τα οποία δίδονται ναι. στους μαθητές, ή ότι έχει να κάνει με το μάθημα της φυσικής αγωγής, mm-hmm. την εξέτασή τους από τους γιατρούς. Υπάρχουν άνθρωποι αυτή την ώρα οι οποίοι έρχονται και μου λένε ότι υπάρχουν σχολεία στα οποία οι δάσκαλοι, οι καθηγητές λένε στα παιδιά, δεν έχουμε χαρτιά να σας δώσουμε φωτοτυπημένα mm-hmm. γιατί λείπει το χαρτί, δεν έχουμε φωτοτυπικά γιατί δεν λειτουργούν τα φωτοτυπικά, να βγάλουμε φωτοτυπίες να σας δώσουμε το χαρτί να πάτε στο γιατρό, αλλά από την άλλη σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τη δευτεροβάθμια, οι απουσίες είναι απουσίες και έτσι συγκεντρώνεται μεγάλη αγωνία, ανησυχία αλλά και οργή από τους γονείς των μαθητών. Τώρα αυτό το θέμα που βάζετε όσον αφορά τα φωτοτυπικά και τις φωτοτυπίες μπροστά σε όλα αυτά που κουβεντιάσαμε πριν, το θεωρώ ότι δεν νομίζω ότι δηλαδή, υπάρχει θέμα. Παρ' όλα αυτά θα το δω, κυρία Δουλγερά, θα μιλήσω με τον κύριο Μανουσάκη. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να σας θέτω στον αέρα θέμα το οποίο δεν είναι υπαρκτό. Δεν υπάρχει πιθανότητα, με ξέρετε όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Κλινάκη. Εντάξει, βεβαιότατα από την άλλη, ο καθηγητής όταν λείπει ή ο δάσκαλος όταν λείπει είναι πολύ σοβαρότερο το θέμα. Αλλά ακόμα και τα μικρά θέματα μέσα στο χώρο της παιδείας υπό την υπάρχουσα κατάσταση είναι μεγάλα για τα παιδιά. Αναφέρομαι, κυρία Δουλειράκη, στο χαρτί και τις φωτοτυπίες, όχι στο αυτό θα πρέπει να το λύσουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μέσα στα σχολεία. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορέσουμε να το λύσουμε. Έτσι ακριβώς.